Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου σε οικία της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην οδό Υψηλάντου σε ισόγειο διαμέρισμα. Άμεσα η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, όπου έγινε άμεσα για κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένικος του διαμερίσματος έβγαλε από τη φωτιά τα 2 της παιδιά αλλά και την μητέρα της. Πιο συγκεκριμένα μιλάει στην κάμερα του ένα channel και εξιστορεί το συμβάν. Καθόμασταν στην κουζίνα και η μικρή έτρεξε στο δωμάτιο, πήγε να πάρει τα παιχνίδια της, τα αρκουδάκια της. Και όπως πήγε να πάρει τα παιχνίδια, πέφτει κουρτίνα πάνω στη σόμπα και παίρνει φωτιά. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Η μαμά μου έριξε ένα ποτήρι νερό, αλλά δεν σβήνει τόσο εύκολα η φωτιά. Έβγαλα αμέσως τα παιδιά έξω και τη μητέρα μου που ήταν μέσα και πήρα την πυροσβεστική. Ήρθαν τα παιδιά και μετά από μισή ώρα χρειάστηκε να σπάσουν το πατζούρι για να μπουν μέσα, γιατί από εδώ, από τον καπνό δεν μπορούσες να δεις. Και μετά από μισή ώρα η φωτιά έσβησε. Εσείς ωστόσο, ηρωίδα πραγματική, να πούμε ότι βγάλατε τα δύο παιδιά έξω και μετά ξαναμπήκατε μέσα για να βγάλετε και τη μητέρα σας. Ναι. Κοίταξα να σώσω πρώτα τις ανθρώπινες ζωές και αμέσως μετά το σπίτι. Από εδώ και πέρα για τις υλικές ζημιές, υπάρχει κάποια βοήθεια που μπορούν να σας βοηθήσουν? Από εδώ και πέρα τι θα γίνει? Δεν υπάρχει βοήθεια. Θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να τα φτιάξω. Γιατί είμαι με ενίκιο, δεν είναι δικό μου το σπίτι. Ταυτοχρόνως πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Καβάλας άμεσα βρέθηκε στο σημείο, όπου και θα πάρθουν ειδικά μέτρα μέριμνας από το τμήμα πρόνοιας για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ναι, πράγματι ο Δήμαρχος αμέσως μόλις έγινε γνωστό το ζήτημα της πυρκαγιάς μετέβη στο σημείο. Μίλησε από κοντά με τους ανθρώπους αυτούς που είχαν αυτή την ατυχία. Εμείς έχουμε διασφαλίσει ότι θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο της πόλης μας για τις επόμενες μέρες, μέχρι να βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση διαμονής είτε σε συγγενικά είτε σε φιλικά σπίτια. Και θα φροντίσουμε κατά το δυνατόν να είναι στους δικαιούχους στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα γίνει είτε με τηλεδιάσκεψη είτε διαπεριφοράς, όπου θα λάβουν ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα, όπως και μερικές δεκάδες ακόμη συμπολιτών μας, για να μπορέσουν τουλάχιστον συγκεκριμένοι άνθρωποι. Επειδή η φωτιά δεν αφορά όλο το σπίτι, αλλά ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, το οποίο όμως καθιστά μη κατοικήσιμο όλο το σπίτι, για να μπορούν να προβούν στις απαραίτητες πρώτες ενέργειες και ανακατασκευές.